nosso mega mistério de teoria tão profundo e geno canis a vosso antropo sibe zenecia nebis anurano para mono ego catebica potanurano que é dinastopo que no tora ime stigi exacolufo na ime que esto nurano que όπως κάποτε ο Μωυσής κρέμασε ψηλά το χάρκινο πίδι για να σώζονται με αυτό οι Ισραηλίτες από τα θανατηφόρα δαγκώματα των φυτιών της ερήμου. Έτσι, σύμφωνα με το μυστηριώδες σχέδιο του Θεού, πρέπει να υψωθώ εγώ ψηλά πάνω στον ουρανό. Ποια όμως είναι η βαθύτερη σχέση ανάμεσα στο γεγονός αυτό της Παλαιάς Διαθήκης με τη Σταύρωση του Κυρίου μας. Εκεί στην έρημο συνέβαινε κάτι το συνταρακτικό. Είχαν παρουσιαστεί φίδια φαρμακερά και τρύπωσαν στις σκηνές των Ισραηλιτών. Φίδια μέτρητα δάγκωναν όσους έβρισκαν μπροστά τους και αυτοί με πόνους δυνατούς και κραυγές απελπιστικές σε λίγη ώρα έπεφταν νεκροί. Οι Ισραηλίτες τρομοκρατημένοι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι τιμωρούνται για τις πολλές τους αμαρτίες. Σκέφτηκαν ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να τους σώσει. Έτρεξαν λοιπόν στο Μωυσή και εκείνος με όλη του την ψυχή παρακαλούσε τον Θεό να τους σώσει. Και ο Θεός, ο αγαθός Πατέρας, επειδή είδε ότι μετανόησε ο λαός, άκουσε την προσευχή του Μωυσή και του Νέη. Φτιάξε ένα φίδι χάρκινο και κρέμασε τον σε ένα ξύλο και πες στους Ισραηλίτες, καθένας θα τον δαγκώσει το φίδι, να κοιτάζει το χάρκινο αυτό φίδι και θα σώζεται από τον θάνατο. Και το θανατικό σταμάτησε, οι Ισραηλίτες σώθηκαν. Γιατί όμως ο Κύριος συνεχίζει το γεγονός αυτό με τη δική του σταύρωση. Το χάρκινο φίδι το ύψωσε ο Μωυσής καρφωμένο σε ξύλο. Στον τίμιο ξύλο του σταυρού υψώθηκε κρεβασμένος και ο Χριστός μας. Τα φαρμακερά φίδια σκορπούσαν τον θάνατο. Ο Σατανάς, ο Όπης, ο Αρχαίος, με τα φαρμακερά τσιμπήματά του νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Στην έρημο ο Μωυσής κρέμασε πάνω στο ξύλο ένα χάρκινο φίδι που ήταν το μείωμα των φαρμακερών φίδιων. Στο σταυρό κρεμάστηκε ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος θεωρήθηκε το μείωμα της αμαρτίας, καθώς σήκωσε πάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Στην έρημο οι Ιουδαίοι ατενίζοντας το χάρκινο φίδι διέφυγαν τον πρόσκαιρον θάνατο. Εμείς οι πιστοί ατενίζοντας τον Σταυρό του Χριστού λυτρωνόμαστε από τη σκλαβιά της αμαρτίας, από τον αιώνιο θάνατο. Μπορούμε να εισέλθουμε όχι υγιείς της Επαγγελίας, αλλά στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος στη συνέχεια εξηγεί στον Νικόδημο το νόημα της δικής του υψώσεως πάνω στο ξύλο του σταυρού. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει, θα υψωθεί πάνω στο σταυρό, για να μην χαθεί κανένας από όσους θα πιστέψουν σε Αυτόν εις τον αιώνιον θάνατο, αλλά να έχει η ζωή αιώνια. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε σε θάνατο το μονάκριβον Υιόν του, για να μην χαθεί στο αιώνιο θάνατο κανένας πιστός, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του, τον αμαρτωλό γένος των ανθρώπων, για να κατακρίνει και να καταδικάσει το γεγονός αυτό, αλλά για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος. Με τα υπέροχα αυτά λόγια του, ο Κύριος απεκάλυψε στον Νικόδημο την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Πόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, το πόσο πολύ μας αγάπησε φαίνεται όχι μόνο από το ότι ήθελε να μας σώσει,
Αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο μας έσωσε και από την σωτηρία την οποία μας χάρισε. Διότι δεν έστειλε κάποιον άνθρωπον ή άγγελον να μας σώσει, αλλά και τον μονογενή του Υιόν, τον συνάναρχον και σύθρονον και τον άπειρον Υιόν του, και αυτόν τον παρέδωσαν σε θάνατο. Και για ποιους τον παρέδωσε σε θάνατο, ποιους αγάπησε, μήπως πλάσματα που τον λάτρευαν και τον αγαπούσαν. Εμάς τους αποστάτες ανθρώπους μας είχαμε γίνει εχθροί του και καταντήσαμε κτηνώδεις και δαιμονιώδεις. Ο άπειρος Θεός αγάπησε έναν τέτοιον ανάξιον κόσμο, αγάπησε τον διεφθαρμένον άνθρωπο, ενώ αυτός δεν έχει να παρουσιάσει τίποτε άξιον της αγάπης του. Και έγινε άνθρωπος ο ίδιος ο Υιός του Θεού, για να μας σώσει από την καταναστεύση του διαβόλου και υψώθηκε πάνω στο σταυρό για να μην χαθούμε στο αιώνιο σκοτάδι αλλά να ζούμε μαζί του σε αιωνίως τη δική του παντευτική ζωή και μας δέχθηκε ως παιδιά του, ως μέλη της Εκκλησίας του, μας τροφοδοτεί με τα Άγια Μυστήριά μας, προσφέρει άφεση αμαρτιών, αγιασμό και σωτηρία ψυχής. Εμείς κατανοούμε άραγε το ύψος αυτός της αγάπης του, αντιλαμβανόμαστε την άπειρη αυτή και ύψιστη ευεργεσία του. Γι' αυτό ας παρακαλούμεν αυτόν που τόσο πολύ μας αγάπησε να μας φωτίζει να κατανοούμε όσο μπορούμε το ύψος της αγάπης του και να ζούμε πλέον μόνο για τον Θεό και με τον Θεό.